Πέτρος Δρόσος, ποδοσφαιριστής της Ανατολής. Πέτρο, καλή σεζόν με υγεία και να πετύχετε τους στόχους σας. Έτσι, ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα μετά την ομιλία του Αλέκου Τάτσι? Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, ποδοσφαιρική εννοώ, να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να διεξαχθεί το πρωτάθλημα και να ολοκληρωθεί. Είναι η αποχή μεγάλη, μας έχει αφήσει πίσω όλους και όλες τις ομάδες, όλα τα παιδιά που αγωνίζονται στο αστυνομικό. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα με την κατάσταση του COVID, να μην έχουμε διακοπή και να ξαναδούμε κόσμο στο γήπεδο και να παίξουμε, να γελάσουμε, όχι να συναγωγηθούμε πάντως. Τι να περιμένουμε από την φετινή Ανατολή? Το κράμα έτσι το περσινό με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές και κάποιους έμπειρους, το είδαμε σε ένα βαθμό. Κάτι όμως φαίνεται για φέτος ότι αλλάζει, ίσως να προστίθονται περισσότεροι έμπειροι ώστε να έχει και διάρκεια. Κοιτάξτε, πέρσι η χρονιά ήταν πιο δύσκολη από ό,τι είναι φέτος. Φέτος είναι πιο βατή η χρονιά, διότι έχει γίνει προγραμματισμός πολύ νωρίς. Έχει γίνει η επιλογή του προπονητή πολύ νωρίς, δεν έχει καθυστερήσει. Πέρυσι ήταν μεταβατική η περίοδος για την ομάδα. Ήταν δύσκολη μετάβαση από την παραμονή στη Γάμα Εθνική. Η μετάβαση να αγωνιστεί στην Αλφα Αστεχνική ήταν πολύ δύσκολη, διότι αποχώρησαν, από όσο θυμάμαι, σχεδόν όλοι οι παίχτες. Και επειδή η ομάδα είχε αργήσει να συγκροτήσει το ΔΣ, είχε αργήσει και να κάνει και τον προγραμματισμό της επί της ουσίας. Εγώ είχα κάνει μια κουβέντα με την ομάδα από τον Μάιο. Απλά έπρεπε να ολοκληρωθεί το ΔΣ για να έρθω και επίσημα στην ομάδα. Ωραία, εντάξει, για μας ήταν δύσκολη χρονιά, ξεκινήσαμε καλά. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι για τη συνέχεια. Τώρα, τη φετινή χρονιά, όπως και πέρυσι, στόχος της ομάδας είναι να βοηθήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές να κάνουν το επόμενο βήμα. Αλλά πλην αυτού του στόχου που θα βοηθήσει νεαρούς ποδοσφαιριστές κλπ, η ομάδα δεν αφήνει την διαδρομή της στο πρωτάθλημα ή στο κύπελο. Θα κυνηγήσει ό,τι είναι να κυνηγήσει, γιατί είναι η πιο βαριά φανέλα στο αστυνομικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Και ελπίζω μέσα από όλο αυτό που γίνεται, μέσα από αυτόν τον προγραμματισμό, με αυτά τα παιδιά, με όποιους έρθουν να μας πλαισιώσουν έμπειρους ποδοσφαιριστές που πιστεύω έχουν έρθει, αλλά κάποιο κόλλημα υπάρχει και δεν έχουν ανακοινωθεί κλπ. Πιστεύω η ομάδα να είναι πρωταγωνίστρια και στόχος είναι να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να έχει πολύ συμμετοχή στην προπόνηση και να είναι πάρα πολύ νεαροί παίκτες στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν και να πετύχετε τους στόχους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια.